Θεαματικά βελτιώνονται από χρόνο σε χρόνο η εικόνα αλλά και οι εξαγωγικές επιδόσεις του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλιανή αγορά. Ήδη καταγράφεται σημαντική αύξηση εξαγωγών πάνω από 20% την τελευταία τριετία, ενώ παγιώνεται σταδιακά και η αντίληψη για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του στο καταναλωτικό κοινό. Είναι ενδεικτικό ως προς αυτό ότι σε έρευνα στην Αδελαϊδα, στο ειδικό κοινό που παρακολούθησε τις φετινές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος προβολής των Wine of Greece, το 67% όσων είχαν αγοράσει παλαιότερα και δοκιμάσει ελληνικό κρασί, το χαρακτήρισαν ανεπιφύλακτα ως υψηλής ποιότητας. Δύο ακόμη στοιχεία που ενισχύουν τις προσδοκίες για περαιτέρω βελτίωση της θέσης του ελληνικού κρασιού στην αγορά της Αυστραλίας είναι αφενός η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή καταναλωτών και εμπλεκομένων στην ελληνική αγορά στις εκδηλώσεις προώθησης και προβολής που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος και αφετέρου το εντυνόμενο ενδιαφέρον των Αυστραλιανών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως προκύπτει από το μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων που έδωσαν ο πρόεδρος της Διαπαγγελματικής Αμπέλου και Ίνου Βαγγέλης Αργύρης μαζί με δύο σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο του κρασιού, τον Γιάννη Καρακάση και τον Γρηγόρη Μιχάλη Ήλο. Το ελληνικό κρασί κερδίζει μέρα με τη μέρα χώρο. Χώρο που το αναλογεί, είναι ανταγωνιστικό προϊόν και αυτό φάνηκε και στο δεύτερο μεγάλο υπερατλαντικό ταξίδι που έγινε στην Αυστραλία μετά τον Καναδά και την Αμερική, όπου η σύγκριση η οποία γίνεται στο τελευταίο ταξίδι της Αυστραλίας έχει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που χρήζουν κάποιες ανάλυσεις. Θα πρέπει να πω ότι η Αυστραλία είναι παραγωγός χώρα κρασιού και μάλιστα μεγάλων ποσοτήτων και ποιοτικών κρασιών. Θα έλεγε κανένας ότι στην Αυστραλία πήγαμε μόνο για το ελληνικό στοιχείο, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η Μελβούρνη είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η Μελβούρνη έχει πάνω από 300.000 Έλληνες. Οι επισκέπτες στα διάφορα events που κάναμε δεν ήταν μόνο οι Έλληνες. Ήταν και οι Αυστραλοί, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ αυξημένη την κουλτούρα γύρω από το κρασί. Θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς στον ενοτουρισμό. Κάνουν πλήρη εκμετάλλευση των προϊόντων που παράγεται από το αμπέλι και καταλήγουν πολύ καλά στην εκμετάλλευση του ενοτουρισμού. Παντρεύουν δηλαδή το κρασί με τον τουρισμό. Ήταν όμως και το ελληνικό στοιχείο το οποίο αγκάλιασε την προσπάθεια αυτή, γιατί στην Αυστραλία το ελληνικό κρασί είναι τέταρτη χρονιά που κάνει την εμφάνισή του. Έχουμε μια αύξηση των πωλήσεων, παρότι είναι πολύ μακριά. Σχεδόν οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν εκεί αντιπροσώπους και πουλάνε κρασιά. Στην Αυστραλία βρέθηκε και η Ζήνος και ήταν εκεί και το κτήμα Γκλίναβος, γιατί είχε εκεί πέρα εκπρόσωπο που εκπροσωπούσε το κτήμα Γκλίναβος. Άρα λοιπόν είναι θετικό ότι βρεθήκαμε και στους Έλληνες αλλά και στους Αυστραλούς και συγκρίναμε τα δικά μας κρασιά με τα ποιοτικά αυτά κρασιά και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί πράγματι υπάρχει αυτή η ανταπόκριση. Το δεύτερο που έχουμε ξαναπεί και πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά γιατί θεωρώ ότι όταν έχεις στοχευμένες πολιτικές θα σου φέρουν και αποτελέσματα. Αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό που τον εφαρμόζουμε τώρα στο ελληνικό κρασί εδώ και πολλά χρόνια έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα γιατί είναι πάνω σε στοχευμένες δράσεις. Πρώτο που κάνει είναι να φέρνει το καταναλωτικό κοινό να γνωρίζεται με το ελληνικό κρασί. Και δημιουργούνται μέθοδοι marketing υψηλού επίπεδου. Αυτό βοηθάει και το πρόγραμμα που έχουμε για την πρόωθηση του ελληνικού κρασιού, στρατηγικό σχεδιασμό. Και το λέω αυτό γιατί κάτι αντίστοιχο παλεύουμε τώρα να ολοκληρώσουμε και με το στρατηγικό σχεδιασμό για την αμπελουργία. Έτσι και στον Καναδά και στην Αμερική η συνέχεια αυτής της πολιτικής φέρνει αποτελέσματα. Το ίδιο συνέβη και με την Αυστραλία. Θα συνεχιστούν τα προγράμματα αυτά και την επόμενη χρονιά και θέλουμε να κάνουμε μια διεύρυνση. Έχουμε στοχευμένες αγορές οι οποίες μπορεί να κερδίσει έδαφος το ελληνικό κρασί.
Μία από αυτές είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο πλέον δεν είναι και χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Αργύρης αναφέρθηκε στον πρώτο διαγωνισμό καινοτομίας στον αμπελοϊνικό τομέα, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον εν λόγω τομέα μέσω της εισαγωγής της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της ψηφιοποίησης, της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Σχεδιάζουμε έναν διαγωνισμό καινοτομίας, γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Θα υπάρξουν προτάσεις σε αυτόν τον διαγωνισμό από μεμονωμένα άτομα, επιστήμονες, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, όπου ο καθένας θα παρουσιάσει μια καινοτομία από το αμπέλι μέχρι τον τελικό καταναλωτή όταν φτάνει το κρασί. Ο καθένας λοιπόν σε αυτή την διαδρομή πιθανά θα παρουσιάσει μια δική του καινοτομία ή ένα δικό του μια δική του πρόταση. Ήδη έχουν αρθίσει και έρχονται προτάσεις. Έχουν έρθει από 3 πανεπιστήμια, από μονομένους επιστήμονες. Μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε ακόμα χρόνο όπου συλλέγονται αυτές οι προτάσεις. Θα τις συγκεντρώσουμε αυτές τις προτάσεις. Συγκροτείται μια επιτροπή από ειδικούς του κλάδου και της αμπελουργίας και της εινοποίησης, δηλαδή των εινοποιών και ακόμα και το marketing των ανθρώπων που στον εινοτουρισμό είτε στην πρόωθηση του προϊόντος. Αυτή η επιτροπή λοιπόν θα αποτελείται από ό,τι πιο εξειδικευμένο υπάρχει, καθηγητές πανεπιστημίου και άλλους ειδικούς επιστήμονες, θα επιλέξει τις προτάσεις αυτές τις καλύτερες, θα παρουσιαστούν στον κλάδο και στη συνέχεια θα γίνει η προσπάθεια πως αυτή η πρόταση θα μετατραπεί σε νομική υπόσταση για να γίνει και η εφαρμογή. Το θετικό είναι ότι θα έλεγε κάποιος ότι είναι ένα πρόγραμμα, έρχονται κάποιες εταιρείες, κλέβουν τις ιδέες κάποιου. Η ιδέα, η πρόταση είναι ιδιοκτησία, παραμένει ιδιοκτησία σε αυτόν που την κάνει. Είτε είναι άτομο, είτε είναι συλλογικός φορέας. Το μόνο που κάνουμε εμείς είναι να ενισχύσουμε με εκπαίδευση τον άνθρωπο που έχει αυτή την πρόταση ή το φορέα που έχει αυτή την πρόταση, πώς θα τη μετατρέψει σε εφαρμογή. Είναι ένα πρόγραμμα που θεωρούμε ότι θα ενεργοποιήσει πάρα πολλές δυνάμεις. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες. Σημασία έχει αυτές τις ιδέες να τις συλλέξουμε και να τις βάλουμε στην υπηρεσία του κλάδου.